Βοσκόπουλο. Οι απόψεις του σχολιάζονται από πολλούς, είναι απόλυτος, ειλικρινής, ντόμπρος. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Αγία Βαρβάρα. Καυχαίται για την περιοχή του και είναι περήφανος για αυτήν. Εδώ ήταν τα παιδικά μας χρόνια. Εδώ μεγαλώσαμε το Μάκι. Εδώ σε αυτό πηγαίναμε σχολείο. Ήταν καλός δραστήριος, πανέξυπνος και ζωηρός. Εδώ είναι το σπίτι που μεγάλωσε, εδώ που όλα έγινε, από πάνω ήταν το σχολείο. Η Φουκαριάρα Καραβαγγελιό ήταν μια εξαιρετικά, ένας ήρωας. Η Φουκαριάρα ξενόπλαινε για να τον μεγαλώσει και να τον σπουδάσει. Γι' αυτό και άμα όποτε να τον ακούσει το Γεράσιμο, λέει η Βαγγελία, η μάνα μου. Μπορεί τα παιδικά του χρόνια να ήταν φτωχικά, όμως η φτώχεια δεν τον εμπόδιζε να ονειρεύεται. Έτσι πραγματοποιεί το όνειρό του να γίνει γιατρός και τελειώνει την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας την ειδικότητα του ειδικού κλινικού παθολόγου. Εργάστηκε σε δημόσια και ιδιωτικά θεραπευτήρια, ενώ ακόμα και σήμερα βρίσκεται δίπλα σε αυτόν που τον έχει ανάγκη. Κοντά στο πολιτικό του γραφείο, ο Γιώργος, ένας άνθρωπος που η ζωή τον ανάγκασε να μείνει άστεγος, μιλά με τα καλύτερα λόγια για το φίλο του Γεράσιμο Γιακουμάτο. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος και καλός κύριος. Για μένα προσωπικά, με έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Περνάει καθημερινά, ο άνθρωπος πηγαίνει στο γραφείο του. Είτε καλημέρα, είτε σας δίνει κάτι, είτε σας βοηθάει. Πολύ καλός άνθρωπος για μένα. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος από μικρός ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική, να βοηθάει τους ανθρώπους, να είναι κοντά τους. Και αυτό το κατάφερε γιατί, όπως λέει ο ίδιος, η πίστη στο Θεό πραγματοποιεί κάθε σου επιθυμία. Πρώτη φορά εξελέγει βουλευτής το 1993 στη Β' Αθήνας με 54.228 σταυρούς. Στο πολιτικό του γραφείο οι συνεργάτες του λένε μόνο τα καλύτερα. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι ο καλύτερος. Είναι φοβερός άνθρωπος. Είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Το 2004 όταν είχα πάει κοντά του στο Υπουργείο, ήτανε Χριστούγεννα και θυμάμαι που μάζευε γλυκά για να πάει στο λεπροκομείο, στην Αγία Βαρβάρα. Όταν το ρώτησα, μου είπε, κοίταξε να δεις, για μένα αυτή ήταν η ζωή μου, από παιδάκι είμαι εκεί. Μέχρι και τώρα, βέβαια πολλοί δεν το ξέρουνε, συνήθιζε να πηγαίνει στο λεπροκομείο. Η ιδιαίτερη αδυναμία βέβαια, λόγω και της... ιδιότητός του ως γιατρός, στα θέματα αυτά, να φροντίζει ακόμα περισσότερο τον συνάνθρωπό του, που το έχει ανάγκη. Το ζητάνε και με μεγάλη αγάπη και θέρμη πάντοτε ανταποκρίνεται. Είναι μια άμεση συνεργασία, απαιτητική, ξεκάθαρη και αυτό όμως είναι και το καλύτερο σε μια συνεργασία επαγγελματική. Με έχει κερδίσει ο κύριος Γιακουμάτος. Δεν θα σταθώ στην επαγγελματική του πορεία. Θα είναι αποδεδειγμένη, είναι τόσα χρόνια στην πολιτική. Είναι μαχητικός, ακριβώς όπως φαίνεται στα κανάλια, είναι έτσι και στο γραφείο του. Θα σταθώ στο ότι είναι πολύ αφοσιωμένος στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στις δύο κόρες του. Καλός οικογενειάρχης, λατρεύει τη σύζυγο και τις δύο του κόρες, Ευαγγελία και Ζωή. Και τα δύο κορίτσια τέλειωσαν τη νομική σχολή. Η Ευαγγελία εργάζεται ως δικηγόρος, όμως η Ζωή επέλεξε να γίνει σχεδιάστρια ρούχων. Η αδυναμία των κοριτσιών στον μπαμπά, μεγάλη. Νομίζω ότι η γοητεία του είναι ότι είναι απ' όλα. Ότι όταν είναι αυστηρός, είναι αυστηρός. Όταν καταλαβαίνει ότι νευριάζουμε, αντιδρούμε, γίνεται πιο τρυφερός, πιο ευγενικός. Είναι ένας κλασικός μπαμπάς. Με δύο κόρες που δεν έκανε γιο. Το έχει παράπονο που δεν έκανε γιο. Στην αρχή το έλεγε, τώρα λέει ότι δεν θα τις άλλαζε με τίποτα τις κόρες του. Η μαμά ή ο μπαμπάς είναι πιο αυστηρή. Η μαμά είναι πιο αυστηρή ως προς το όταν ήμασταν πιο μικρές, τον τρόπο του σπιτιού, το να είστε κυρίες, να είστε μαζεμένες, μην ξεφεύγετε. Ο μπαμπάς πρόσεχε πιο πολύ τις κόρες του. Μία καλή είναι όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, η τρομερή συγκίνησή του που δεν υπήρχε. Νοχάρηκα πιο πολύ για τη χαρά του. Και μια κακή που δεν θα ξεχάσω ποτέ και δεν το ξέρει, είναι μια εκλογή που δεν τη θυμάμαι, αλλά γύρισε σπίτι, πήγε στο υπόγειο και κοιμήθηκε και δεν τον είδαμε. Νομίζω ότι είναι ο άντρας της ζωής μου. Τον αγαπάμε πάρα πολύ και οι δύο αδελφές. Είναι τόσο αυστηρός όσο πρέπει. Νομίζω γενικά ότι δεν είναι τόσο απόλυτος και αυστηρός όσο φαίνεται στον κόσμο έξω ή στην τηλεόραση ή στη δουλειά του. Στο σπίτι είναι πιο γλυκός, πιο ευαίσθητος. Έχει δίνει πολύ χρόνο σε εμάς. Εγώ τον συμβουλεύω αρκετά και για τη δουλειά μου. Θέλει δηλαδή απλά να μας βλέπει χαρούμενες, γιατί γενικά έχει προσπαθήσει πολύ για μας. Η Μαρία Μανοσαρίδου και η Κατερίνα Ισουλιώτη επιμελήθηκαν το βίντεο. Ωραίο βίντεο, μ' άρεσε πολύ.